Καλημέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούριο βίντεο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια κατηγορία μοτοσυκλετών η οποία είναι αγαπημένη και πουλάει πάρα πολύ στη χώρα μας και δεν είναι άλλη από αυτήν των 500 κυβικών. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το Benelli TRK502 διότι πρόσφατα είχα και ένα σχόλιο από έναν φίλο ο οποίο με ρώτησε συγκεκριμένα για το ύψο του και αν φτάει να πατήσει κάτω αλλά και γενικότερα για την γνώμη μου και λέω με την ευκαιρία μιας που πήρα και την ιδέα να κάνουμε και αυτό το βίντεο να δούμε αν αξίζει να αγοράσει κάποιος το TRK502 το 2023. Λοιπόν και πάμε να προχωρήσουμε στο θέμα. Benelli TRK502, ένα μηχανάκι που έχει πουλήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα και ακόμα και τώρα από ό,τι βλέπω μετά από τόσα χρόνια υπάρχει κόσμος ο οποίος το μελετάει και το αναζητάει και γενικότερα ψάχνεται και σκέφτεται να το αποκτήσει. Αρχικά σχετικά με τις διαστάσεις της και δεδομένου της κατηγορίας των 500 κυβικών είναι το πιο ψηλό, το πιο φαρδί και το πιο βαρύ μηχανάκι που υπάρχει. Γεμάτο ζυγίζει 235 κιλά και γενικά σε αίσθηση όταν είσαι στατικό, αλλά και όταν κινείσαι ανάμεσα στα αυτοκίνητα με χαμηλέ ταχύτητε, δεν θυμίζει μοτοσυκλέτα τη κατηγορία. Που αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε δεν είναι θετικό, διότι ένα από τα μεγαλύτερα του. Αυτή τη κατηγορία των 500 κυβικών είναι το χαμηλό βάρο και η εύκολη διαχειρισιμότητα εντό πόλη και μέσα στην κίνηση. Οπότε το συγκεκριμένο μηχανάκι ευθύ εξ αρχή στερείται ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά και θετικά στοιχεία συγκριτικά με τι μοτοσυκλέτε του ανταγωνισμού. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή ρωτάτε και το ύψο μου, εγώ είμαι 1,80. Ο φίλο παρεπτόντω που έγραψε το σχόλιο ήταν 1,70, γι' αυτό μου έκανε και την ερώτηση. Και όσον αφορά την απλή έκδοση με τι 17 ρεζάντε, προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι είχα ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά και από την άλλη δεν ήταν και το πιο ευχάριστο μηχανάκι. Συγκριτικά βέβαια με κάποιο Vogue 500 DS ή κάποιο Honda CB 500 X ή ακόμα και κάποια μοτοσυκλέτα μεγαλύτερου κυβισμού όπως κάποιο CF Moto 6.5 MT. Θα μιλήσουμε και για αυτά σε λίγο, αλλά πρώτα να κλείσουμε το κομμάτι με τι φυσικέ διαστάσει και τον όγκο τη μηχανή. Και τώρα, όσον αφορά το 506, εκεί πέρα μπορώ να πω ότι είχα ένα σχετικό θεματάκι. Ήμουνα στι μύτε και γενικά δεν ήταν ότι πιο ευχάριστο, ειδικά όταν μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα 500 κυβικών. Θεωρώ πω ο όγκο, η διαστάσει αλλά και το βάρο αυτή τη μηχανή είναι ένα πολύ μεγάλο συμβιβασμό για τα δεδομένα πάντα αυτή τη κατηγορία. Δεν είναι δηλαδή κάποιο μηχανάκι λίτρου ή ακόμα και περισσότερων κυβικών εκατοστών, που εκεί πέρα λε σε ένα σημείο είναι φυσικό και λογικό. Και όπω έχω αναφέρει και σε άλλα βίντεο, σκοπό δεν είναι το να φτάνει απλά να πατήσει κάτω, αλλά να μπορεί να το διαχειριστεί με ευκολία και να μην σου προκαλεί ένα δυσάρεστο συνέστημα. Ειδικά με το μηχανάκι το χρησιμοποιεί καθημερινά και για αρκετή ώρα. Εντό πόλη, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο άμα είσαι εντό πόλη ή εκτό. Πολλέ φορέ χρειάζεται να σταματήσει, να κάνει αναστροφή, να κάνει λίγο πίσω με τη μηχανή. Που ειδικά άμα κάποιο είναι νεοεισερχόμενο στο χώρο τη μοτοσυκλέτα, πιστεύω πω είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παγίδα όσον αφορά κάποιε στατικέ πτώσει. Ειδικά, άμα στραβοπατήσει και γλιστρήσει, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να πέσει κάτω, που εκτό από φθορά και πιθανή βλάβη στη μοτοσυκλέτα, θα υπάρξει φυσικά και κίνδυνο τραυματισμού του ίδιου του αναβάτη. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Και πάμε να προχωρήσουμε τώρα να δούμε συγκριτικά με τι μοτοσυκλέτε του ανταγωνισμού, αν αξίζει ακόμα και τώρα κάποιο να την αποκτήσει ή όχι. Λοιπόν, αρχικά να πούμε πω η τιμή τη είναι κάπου στα 6.500, νομίζω 600 στην απλή έκδοση και κάπου στα 6.700 η X. Τιμολογιακά δηλαδή. Είναι στα ίδια με τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του το Vogue 500DS, ένα φοβερό μηχανάκι. Να πω βέβαια πω έχω κάνει βίντεο με δοκιμή όλων αυτών των μοντέλων των οποίων θα μιλήσουμε σήμερα: το TRK στην απλή έκδοση αλλά και στην X, το Vogue 500DS, το CF Moto mt το CP506, οπότε όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να τα τσεκάρει και να τα δει. Είπαμε για το Vogue, είναι στα ίδια χρήματα. Ένα μηχανάκι το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι το πιο value for money σε αυτήν την κατηγορία. Μακράν. Το CP506 ξεφεύγει, κοστίζει κάπου στα 800 7800 900 Βέβαια, να πούμε πω σε ποιοτικά και οδηγικά είναι ανώτερο από το TRK. Κυρίω όσον αφορά την ευκολία στου χειρισμού, την άνεση την ποιότητα κατασκευή, είναι δηλαδή μια μηχανή την οποία θα προτιμούσε να την οδηγεί άμα την είχε στο ίδιο γκαράζ μαζί με ένα TRK 502. Το ίδιο ακριβώ ισχύει και για το Vogue 500 DS, που και αυτό είναι ένα εξίσου ποιοτικό μηχανάκι. Δεν θα έλεγα ακριβώ το ίδιο επίπεδο με το Honda, αλλά είναι ένα με δύο σκαλάκια παρακάτω, δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Και εκτό από καλή έχει και κορυφαία τεχνολογία για τα επίπεδα τη κατηγορία. Και αυτό με έκανε εντύπωση όταν το οδήγησα το πόσο εύκολο ήταν στου χειρισμού και το πόσο ελαφρύ, όπω πρέπει να είναι άλλωστε και κάθε μοτοσυκλέτα αυτή τη χρήση και σε αυτά τα κυβικά. Και μ' άρεσε επίση πολύ και το φιλτράρισμα από την ανάρτηση. Όπω και στο CB506. Να πούμε επίση πω το TRK502 είναι το μόνο μηχανάκι στην κατηγορία που δεν καθέτει φωτά LED, καθώ επίση έχει και έναν παλιωμοδίτικο πίνακα οργάνων. Τώρα, όσον αφορά την ποιότητα κατασκευή δεν είναι κακή, αλλά είναι χειρότερη από τα υπόλοιπα που αναφέραμε. Επίση, μερικοί ιδιοκτήτε έχουν αναφέρει τριγμού όσον αφορά την περιοχή του καντράν και του ρεζερβουάρ από τα πλαστικά και γενικά δεν στέκεται στο ίδιο επίπεδο με τι υπόλοιπε μοτοσυκλέτε. Οπότε και ο τομέα τη ποιότητα είναι ακόμα ένα στον οποίο υστερεί συγκριτικά με τι μοτοσυκλέτε του ανταγωνισμού. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο και για τα μοτέρ που και αυτό είναι ακόμα ένα τομέα στον οποίο το Μπενέλη μένει πίσω και συνεργασία με το υψηλό βάρο τη μοτοσυκλέτα, η οποία ζυγίζει 50 ίσω και παραπάνω κιλά από τα υπόλοιπα μηχανάκια του ανταγωνισμού, του προσφέρει επιδόσει οι οποίε δεν είναι όμοιε με τα υπόλοιπα 500 άρια. Είναι δηλαδή μακράν το πιο αργό και το πιο αδύναμο μηχανάκι τη κατηγορία, ειδικά συγκριτικά με το CB500 X, χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι και πιο οικονομικό από τα υπόλοιπα. Οπότε και αυτό είναι ακόμα ένα τομέα που κατά την άποψή μου δεν αξίζει να το προτιμήσει κάποιο από τα υπόλοιπα μηχανάκια. Και ειδικά όταν μιλάμε για μοτοσυκλέτε μικρομεσαίου κυβισμού, στα χαρτιά μπορεί να φαίνεται ότι έχουν τα ίδια άλογα, αλλά στην πράξη δεν έχουν καμία σχέση. Να πούμε βέβαια όμω και κάποια θετικά για αυτή τη μηχανή, τα οποία είναι η καλή συμπεριφορά τη. Και ότι είναι πάρα πολύ άνετη σε καταστάσει ανοιχτού δρόμου, όσον αφορά δηλαδή τη σέλα και τη θέση οδήγηση, και σου αποπνέει ένα συνέστημα ηρεμία. Αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι σε ταχύτητε άνω των 120-130 χιλιόμετρων δεν μπορεί να κινηθεί άνετα με αυτή τη μηχανή, ειδικά άμα είσαι δικάβαλο και φορτωμένο, απλά το ξεχνά, δεν μπορεί να τα αποκριθεί. Δηλαδή πάνω από 130-140 δεν ξέρω άμα θα μπορέσει να πάει και μετά από πόση ώρα. Λέω φυσικά σε περίπτωση άμα τη να κάνει προσπέραση. Οπότε είναι και αυτό ένα περιοριστικό παράγοντα. Αλλά αν το εξαιρέσουμε, αυτό είναι ένα πολύ άνετο μηχανάκι. Όταν βέβαια δεν χρειάζεται να έχει τα πόδια στο έδαφο και να κάνει μανούβρε ανάμεσα στα σταματημένα αυτοκίνητα. Αλλά παρόλα αυτά και το 500 DS όπω και το CB506 είναι εξίσου άνετα και περισσότερο. Αν αναλογιστούμε βέβαια ότι είναι πιο χαμηλή η θέση οδήγηση και είναι πιο λεπτό ανάμεσα στα πόδια. Οπότε πρακτικά το TRK με τι διαστάσει και το βάρο του σαμποτάρει τον ίδιο τον εαυτό. Τώρα, όσον αφορά την εμφάνιση, δεν θα ασχοληθώ καν με αυτό το τομέα. Αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό κριτήριο. Αφενό και αφετέρου, δεν καθορίζει την αξία και την ποιότητα μια μοτοσυκλέτα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι πω αν εγώ ήμουν στη διαδικασία αγορά μοτοσυκλέτα αυτή τη κατηγορία, στα 500 κυβικά εκατοστά, θα προτιμούσα πολύ εύκολα το Vogue. Είναι μακράν καλύτερο μηχανάκι και κατ' επέκταση είναι πολύ περισσότερο value for money καθώ είναι στα ίδια χρήματα με τον Πενέλη και εκτό από ποιοτικότερο και καλύτερο προσφέρει και πολλά επιπλέον τεχνολογικά στοιχεία όπω είναι η οθόνη με τι ενδείξει τη, εξωτερική θερμοκρασία, πίεση ελαστικών και μερικά ακόμα τα οποία αναφέρω αναλυτικά στο test ride που έκανα αυτή τη μοτοσυκλέτα. Αλλά εκτό αυτό, άμα βάλουμε τι δύο μηχανέ τη μία δίπλα στην άλλη, θα δούμε ξεκάθαρα πω το TRK θυμίζει μια πιο φθηνή και πιο παλιά μηχανή. Φαίνονται δηλαδή πλέον τα χρόνια τη. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ε, χρήζει αντικατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το CP500X, ναι, είναι το κορυφαίο σε αυτή την κατηγορία, αλλά είναι και το πιο ακριβό. Με τιμή κοντά στα 8000 να πούμε βέβαια πως ε, και αυτό δεν είναι made in Japan, είναι νομίζω στην Ινδονησία κατασκευασμένο. Αλλά παρόλα αυτά είναι το πιο ποιοτικό απ' όλα. Τώρα, εγώ από εκεί πέρα αυτό που υποστηρίζω και θα προτιμούσα και εγώ σαν προσωπική επιλογή είναι να πήγαινα σε κάποιο 6,5 όπως το CF Moto 6,5 MT που η τιμή του είναι, αν δεν κάνω λάθο, και αυτή κάπου στα 6,5 χιλιάρικα. και γι' αυτό έχω κάνει βίντεο. Αν ενδιαφέρεται κάποιο, μπορεί να το σεκάρει. Με έκανε πάρα πολύ θετικέ εντυπώσει αυτή η μηχανή. Οπότε, μάλλον θα πήγαινα κατά εκεί πέρα. Ή μια άλλη επιλογή που θα σκεφτόμουν έναντι του CP500 X είναι το Tracer 7. Θα δαπανούσα βέβαια και κάποια χρήματα παραπάνω, 1200 με 1300 ευρώ, αν δεν κάνω λάθο. Αλλά θα έπαιρνα και άλλο μηχανάκι, έτσι, άλλη κατηγορία. Το οποίο βέβαια συνδυάζει με άριστο τρόπο τι επιδόσει και τι τουριστικέ ικανότητε με την οικονομία και την καθημερινή ευκολία στη χρήση. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν επιλογέ και δεν είναι απαραίτητο να περιοριζόμαστε στα 500 κυβικά εκατοστά ω την μόνη επιλογή. Επίση υπάρχει και το Vogue 6,5 DS, το οποίο και αυτό είναι ένα μηχανάκι που δεν το έχω οδηγήσει και θέλω πάρα πολύ. Και αυτό φαίνεται τίμιο και η τιμή του νομίζω ότι είναι στι 7.400 ευρώ, που και αυτό θα ήταν ακόμα ένα μηχανάκι που θα το σκεφτόμουν σοβαρά. Γενικά, φίλοι μου, υπάρχουν επιλογέ. Τώρα, αν κάποιο ε δεν μπορεί να το υποστηρίξει βάση διπλώματο, αν κάνει δηλαδή μόνο για 48 άλογα. Αναγκαστικά θα προχωρήσει στην αγορά από κάποιο 500. Mm. Τώρα, όσον αφορά τα 500, φίλοι μου, δεν μπορώ να σα πω ακριβώ ποιο από τα δύο θα αγόραζα. Το 500DS ή το cb 506 γιατί θα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο διλήμμα για μένα και τα δύο πολύ καλά μηχανάκια. Όπω σα είπα, το CB μου άρεσε περισσότερο. Αλλά εκτό του ότι είναι ακριβότερο, θεωρώ πω η τιμή του είναι οριακά επιτρεπτή μέσα σε εισαγωγικά για 500 κυβικά και για ένα μηχανάκι το οποίο δεν έχει κάποια ιδιαίτερη τεχνολογία. Αλλά από την άλλη, αν προτιμούσα το Vogue, ναι, μεν πιο value, αλλά το μυαλό μου θα ήταν κολλημένο στο Honda. Οπότε ε, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο υποκειμενικό. Προσωπικά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που δεν ενδιαφέρομαι να αγοράσω κάποια από τα δύο μηχανάκια. Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτό το δίλημα. Οπότε αυτό το αφήνω πάνω σα. Και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω με την ευκαιρία που κάνουμε το βίντεο είναι σχετικά με τι ερωτήσει που κάνετε και καλά κάνετε. Το εκτιμώ αυτό. Αλλά σχετικά με το ύψο που ρωτάτε πολύ, έχω αυτό το ύψο, κάνει για μένα κτλ. Ε, καλό είναι να παίρνετε γνώμες, αλλά αυτό που λέω πάντα και υποστηρίζω ακράδαντα είναι ότι θα πρέπει να πάτε οι ίδιοι να το δείτε το μηχανάκι. Δηλαδή, άμα σας πω εγώ και ο καθένας ναι σας κάνει, ε, θα πάτε να το αγοράσετε άμα δεν σας κάνει. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι, κάποια πράγματα μπορεί να είναι γενικά όσον αφορά το ύψος και τα λοιπά, να πάρετε μια ιδέα, αλλά κατά την άποψή μου το πρώτο που θα έπρεπε να γίνεται είναι να πάτε οι ίδιοι σε μια αντιπροσωπεία, να κάτσετε πάνω, να δείτε άμα πατάτε σωστά κάτω και τα δύο τα πέλματα, όχι μόνο το ένα, να μην είστε στι μύτε, ειδικά άμα είστε νέοι οδηγοί, και να μπορείτε γενικότερα να κουμαντάρετε εύκολα και άνετα τη μοτοσυκλέτα. Να μην τη νιώθετε πολύ φαρδιά, να μην νιώθετε τα πόδια σα ότι γλιστράνε και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε λίγο μπρο πίσω υπάρχει κίνδυνο να πέσετε. Πραγματικά πολύ βασικά, τα οποία καλό είναι να τα αναφέρουμε από και πού, κυρίω για του νεότερου. Οπότε αυτό είναι και το σημαντικότερο που θα πρέπει να κάνει κάποιο, να πάει να τα δει από κοντά τα μηχανάκια, να κάτσει πάνω, να δει αν μπορεί να τα διαχειριστεί εύκολα, εννοείται να τα κάνει κάποιο Test ράιντα μα διατίθεται για δοκιμή, να δει και την ποιότητα κατασκευή, εμφανισιακά άμα του αρέσει ή όχι, άμα νιώθει άνετα, άμα τα χέρια φτάνουν στο τιμόνι, να τσεκάρει το συμπλέκτη, γενικότερα την όλη εργονομία τη μοτοσικλέτας όπω λέω και στα βίντεο, και γενικότερα να νιώθει ευχάριστα και να μην σου δημιουργεί κάποιο δυσάρεστο συνέστημα όταν, είσαι, όταν την καβαλά. Αλλά να επιστρέψουμε και να συνοψίσουμε το βίντεο σχετικά με το TRK502. Ε, θεωρώ πω είναι ένα μηχανάκι ξεπερασμένο. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά δεν είναι τόσο καλό όσο τα υπόλοιπα του ανταγωνισμού, που θεωρώ πω χρήζει αντικατάσταση από κάποιο νέο μοντέλο. Γιατί όσον αφορά τα 500 κυβικά, πλέον έχει μείνει εκτό ανταγωνισμού, δεν έχει να προσφέρει κάτι παραπάνω από τα άλλα μηχανάκια. Οπότε προσωπικά, αυτό που θα έλεγα στον φίλο όπω και είπα κιόλα, εκτό από τον παράγοντα του ύψου, καλό θα κάνει να προτιμήσει κάποιο άλλο από τα μηχανάκια που είπαμε, και είναι κάτι το οποίο θα έκανα κι εγώ ο ίδιο. Κάπου εδώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Σα ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ακόμα μια φορά. Αν έχετε κάποια πορεία ή κάποια ιδέα, αφήστε την κάτω στα σχόλια. Και μέχρι την επόμενη να οδηγείτε προσεκτικά και να είστε όλοι καλά.